Αν δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα και τόσο κεφαλαιόδες αυτό το πρόβλημα που έχει να κάνει με την υγεία 1,5 εκατομμύριων ανθρώπων που κατοικούν στη Δυτική Αττική, στη Δυτική Αθήνα και στις κύριο περιοχές, αλλά και συνολικά σε όλους τους χώρους που μπαίνουμε σε αυτόν τον αντιλαϊκό, αντεργατικό και θανατηρό σχεδιασμό για τα λαϊκά στρώματα, το οποίο το ονομάζουν σχέδιο για τα απορρίμματα, όλα αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες, αν δεν ήταν τόσο σοβαρά αυτά τα πράγματα, θα ήταν για τις επιθεωρήσεις για τα θέατρα. Να φανταστεί κανένας ότι τώρα και εμείς θα φύγουμε να πάμε λίγο παραδίπλα στην Εθνική Άμυνα που συνεδριάζει στο Υπουργείο Μεταφορών, που συνεδριάζει τώρα έκτακτα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αλλά δεν συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό που είδατε χθες στο Ζάπιο με τα χρυσά και τα πλουμιστά που ορκίστηκε. Δεν συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με περιφερειάρχη τον Πατούλη που ορκίστηκε χθες και τους περιφερειακούς συμβούλους που ορκίστηκαν χθες. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της προηγούμενης σύνθεσης με περιφερειάρχη τη Δούρου και με τους περιφερειακούς συμβούλους με πλειοψηφία το ΣΥΡΙΖΑ, για να αποφασίσουν για ένα τόσο τεράστιο θέμα που είναι το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό θα ήταν για τις επιθεωρήσεις για τα θέατρα, αν δεν είναι τόσο σοβαρό το ζήτημα που συζητάμε. Σήμερα η συνεδρίαση του Συνδέσμου, ο οποίος ως γνωστό σε αυτό το σύνδεσμο που είμαστε εδώ απέναντί του, προεδρεύει ο εκάστοτε περιφερειάρχης. Δεν συνεδριάζει με περιφερειάρχη αυτόν που ορκίστηκε χθες το βράδυ με τα ρατατζούμ και φιέστες στο Ζάπιο. Συνεδριάζει με την προηγούμενη της σύνθεση, δηλαδή με πλειοψηφία που εξασφαλίζεται από την Περιφερειακή Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το αντικείμενο των συνεδριάσεών τους? Το αντικείμενο των συνεδριάσεών τους είναι να εφαρμόσουν αυτό το σχεδιασμό για τα απορρίμματα που το γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αττικής και τον είχαν απορρίψει αυτό το σχεδιασμό που περιλαμβάνει επέκταση της χωματερής, νέα χωματερή στα Ανολιώσια, νέα χωματερή, έκταση που ξεπερνάει τα 300 στρέμματα, 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χωρητικότητας. Περιλαμβάνει να γίνουν χωματερές όλα τα λατομεία. Αυτό είναι το σύγχρονο και το προοδευτικό. Η κανονικότητά τους, ο εξυγχρονισμός τους, τα φούμαρα που πουλάνε στον κόσμο. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, και πρέπει να το γνωρίζουν οι κάτοικοι της Αττικής, οι κομμουνιστές δήμαρχοι και οι αγωνιστές δήμαρχοι, τα λατομεία τα έκαναν θέατρα και κέντρα πολιτισμού, όπως είναι το θέατρο Πέτρας, όπως είναι το θέατρο Βράχων, όπως είναι το Κατράκιο θέατρο. Δεν τα έκαναν χωματερές για να θάβουν όχι μόνο τα απορρίμματα αλλά και τους ανθρώπους με τον καρκίνο. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά της σύγχρονης τάχα μου πολιτικής που τώρα εφαρμόζεται, που θα μας επαναφέρει στην κανονικότητα που έχει τα επιχειρηματικά συμφέροντα μέσα στη διαχείριση των απορριμμάτων, έχει τους εργολάβους να κάνουν ένα τρελό χορό εκατομμυρίων και τα απορρίμματα να φάβονται. Λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός απορρίφθηκε το 2014 και ήρθαν τώρα, το 2019, με τη γνωστή τακτική του αδιεξόδου, που δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο, αυτός ο σχεδιασμός να επιβληθεί. Για να συνεχίζεται το τρελός χορός εκατομμυρίων και να συνεχίζει η αποβάθμιση των εργατικών λαϊκών γειτονιών που ζουν μέσα στον καρκίνο, τη φτώχεια και την ανεργία και συνάμα έχουν και όλα τα υπόλοιπα τα προβλήματα που φορτώνουν. Χωρίς να λέμε πολλές κουβέντες, αυτή η διαδικασία που γίνεται στο κτίριο που έχουμε μπροστά μας και η επόμενη διαδικασία που γίνεται λίγο πιο πέρα στην Εθνική Άμυνα, στο Υπουργείο Μεταφορών, για μας, αλλά και για το λαό της Αττικής, για τους εργαζόμενους, δεν έχει καμία νομιμοποίηση.
Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να την ομοποιήσει στη συνείδησή του. Τρόπο έχουνε, έχουνε. Αυτό που κάνανε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάνα συνεδρία στην οποία δεν παρευρίσκονταν κανένας εδώ. Τη βάφτισα συνεδρίες, εμείς εδώ απ' έξω ήμασταν. Δεν είδαμε κανέναν, ούτε να μπαίνει ούτε να βγαίνει. Και εμφάνισαν μετά από το γραφείο τύπου ότι συνεδρίαζαν, ήταν σαν παρτία και ήταν και ομόφωνη, λέει, η απόφασή τους για να καταδικάσουν το λαό της Δυτικής Αθήνας να ζει μες στα σκουπίδια. 1η Αυγούστου το εμφάνισαν αυτό τι έγινε. Λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνουν και τώρα. Εδώ να μην είναι και να συνεδριάζουν τα καινούργια κόλπα αυτά, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν χρειάζονται τα παρτία να έχεις τίποτα για να τα περάσουν. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αυτή είναι. Χτες στη Βουλή, για να ξέρετε, με μία τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο ήταν του Υπουργείου Μεταφορών για τα διπλώματα. Μαζί με τα διπλώματα έρθαν και τα παπλώματα. Λοιπόν, μπήκανε και τα αντισταθμιστικά για τη χωματερή στη Βουλή. Το δώρο για την ψήφο που έδωσε εδώ ο Δήμαρχος Σκυλής και ο προηγούμενος από αυτόν ο Μπουραήμης, ο τωρινός ο παππούς, για την ψήφο που δώσαν, τους δώσαν και ένα δωράκι χτες. Σε τροπολογία έκτακτη για τα διπλώματα. Μπήκανε τα αντισταθμιστικά για τις κομματερές. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοκρατία τους. Αλλά αν πρόκειται κανένας εργάτης να διεκδικήσει το ψωμί των παιδιών του, να μην απολύεται, να διεκδικήσαμε του κόβουνε το ρεύμα, να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, εκεί απαιτούν ηλεκτρονικά μητρώα, ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, καθολική συμμετοχή και τα διάφορα. Καμία νομιμοποίηση δεν έχουν. Και πρέπει να πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι αυτά να τα αφήσουν στα χαρτιά. Ξανά έγινε. Μήνα στα χαρτιά. Και τώρα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Όχι μόνο να μείνουν στα χαρτιά, αλλά με την πάλη μας, με τον αγώνα μας, χωρίς αυταπάτες τώρα τους ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε και τη Νέα Δημοκρατία, ξέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ, ξέρουμε και διάφορους άλλους πολιτικάντιδες που πήραν το χρήσμα με αυτές τις δυνάμεις. Ξέρουμε και διάφορους άλλους γυρολόγους της πολιτικής που γυρνά στην περιοχή. Είμαστε πιο έμπειροι. Χρειάζεται να οργανώσουμε τον αγώνα μας για να επιβάλλουμε ένα τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων φιλολαϊκό που αξίζει σε εμάς, στις οικογένειές μας και στο κάτω-κάτω της γραφής αξίζει και στον 21ο αιώνα. Ο τρόπος υπάρχει, η επιστήμη υπάρχει, η τεχνολογία υπάρχει, χρειάζεται να φύγουν από τη μέση τα ιδιωτικά μονοπόλια, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα τροπτικά που βασανίζουν τις ζωές μας για να μπορεί να υπάρξει ένας φιλολαϊκός τέτοιος σχεδιασμός με ενιαίο φορέα διαχείριση των απορριμμάτων, ενιαίο φορέα κατασκευών δημόσιο που θα κάνει την κατασκευή των αναγκαίων έργων και όφελος να έχει ο λαός μας και όχι μια χούφτα που ζουν από το δικό μας τον καρκίνο. Γεια και χαρά, καλή συνέχεια.